την τροφήν την μένουσα η ζωή αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, διότι τούτον εσφράγισον ο Πατήρ ο Θεός. Είπον, λοιπόν προς Αυτόν, τι να κάμουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπε προς Αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάνεις εσύ δια να είδομεν και να πιστεύσομεν σε; Τι εργάζεσαι. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο καθώς είναι γεγραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσιν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς αληθώς σας λέγω δεν έδωκεν σε εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμο. Είπα λοιπόν προς Αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσει ημάς τον άρτον τούτον και είπε προς Αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ώστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και ώστις πιστεύει σε με δεν θέλει διψίσει πόποτε. Πλην σας είπαν ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε πάνω ότι η πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί και τον ερχόμενον προσεμέ εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω διότι κατέβειν εκ του ουρανού ουχί διανακάμω να το θέλημα το εμών αλλά το θέλημα του πέμψαντός με τούτο δεν είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός παν ότι μη έδωκεν, να μην απολέσω ουδέν εξ αυτών αλλά να στήσω αυτό εν τη τη μέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με. Πας ως τις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε Αυτόν να έχει ζωή νεόνιον. Και εγώ θέλω αναστήσει Αυτόν εν τη εσχάτη μέρα. Εγώ έγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού». Και έλεγον δεν είναι ούτως Ιησούς ο Υιός του Ιωσήφ του οποίου εμείς γνωρίζομεν τον πατέρα και τη μητέρα. Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς «Μην κογγίζετε μεταξύ σας, ουδείς δύνατε να έρθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη μέρα. Είναι και γραμμένον εν τες προφήτες, και πάντες θέλουσιν είστε διδακτή του Θεού. Πας λοιπόν ως της ακούσει παρά του πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε τι στον πατέρα». Η μη εκείνο ω είναι παρά του Θεού, ούτω είδε τον Πατέρα. «Αληθώς, αληθώς σα λέγω, ο πιστεύον σε με έχει ζωή νεώνιον. Εγώ είμαι ο άρτο τη ζωή. Πατέρα σα έφαγον το μάνα, εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτω είναι ο άρτο ο καταβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγει τη εξ αυτού και να μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτο ο ζών, ο καταβά εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου, την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ του κόσμου. Αμήν. Το έργο του Θεού λοιπόν. Ο Θεός επίησε εν αρχή τον ουρανό και τη γη. Ο ουρανός είναι ένας τόπος πνευματικός που κανένας δεν τον έχει δει Κανένας δεν έχει φτάσει εκεί παρά μόνο αυτός τον οποίο απέστειλε ο Χριστός παρά μόνο Ιησούς Χριστό. Ο Θεός, ο λόγος, αυτόν που απέστειλε το λόγο του τον Ιησού Χριστό. Βέβαια γνωρίζουμε μέσα από τη Γραφή ότι στον ουρανό πρώτα πρώτα υπάρχουν πολλά εκείματα και μάλιστα ο Κύριος μας λέει ότι αν δεν υπήρχαν ε, εγώ θα πήγαινα να ετοιμάσω γιατί όταν θα ξανάρθω θέλω να σας παραλάβω για να είσαστε κι εσείς όπου είμαι εγώ και να βλέπετε τη δόξα μου και τη δόξα του Πατρός μου. Στον δωρανό λοιπόν υπάρχουν οι κύματα πρώτα-πρώτα, αχυροποίητα, τα οποία είναι κενά και τα οποία περιμένουν την α, Ανάσταση της Εκκλησίας. Καθώς είναι και στο α, σύμβολο της πίστεως γραμμένο, προσδοκώ Ανάσταση, προσδοκώ Ανάσταση ζωήν αιώνιων, ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν. Το άλλο που υπάρχει στον ουρανό είναι το όρος του βορρά, επί τα μέρη του βορρά, εκεί που είναι το όρος απρόσιτο, το ακατοίκητο, εκεί που μόνο ο Θεός κατοικεί, φως απρόσιτο, κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί, κανένας δεν έχει πλησιάσει ποτέ εκεί, ούτε οι άγγελοι, ο μόνος ο οποίος ζήλεψε και επιθύμησε να ανέβει εκεί στο όρος στα μέρη του βορρά όπως λέει η γραφή ήταν το χερούβ το επισκιάζον το οποίο εκτίστη για να δοξάζει και να δοξολογεί το Θεό και υπερηφανευθείς είπε θα ανέβω υπεράνω των άστρων του Θεού πάνω από όλους τους αγγέλους του Θεού και θα καθίσω στο όρος εκείνο και θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο και ο Κύριος μας είπε μετά από αυτό είδον το σατανά ως αστραπή εξ ουρανού πεσόντα και πράγματι ο διάβολος εξέπεσε και από χερού επισκιάζον έγινε ενάντιος του Θεού διάβολος και σατανάς. Σατανά σημαίνει ενάντιος και διάβολος σημαίνει διαβολεύς, δηλαδή διαβάλλει τους πάντες και τα πάντα. Στην πραγματικότητα στους ανθρώπους διαβάλλει το Θεό, στο Θεό διαβάλλει τους ανθρώπους, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων διαβάλλει τον έναν στον άλλον. Ακόμη ξέρουμε ότι στον ουρανό υπάρχουν οι άγγελοι, αρχάγγελοι, που είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αποστελόμενα σε αυτούς που μέλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή και ακόμη ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που είναι χτισμένα, πλασμένα, ειδικά όντα, εξαπτέρυγα με εξυφτερά το καθένα όπως βλέπουμε στον Ισαΐα τον προφήτη και αλλού τα οποία έχουν φτιαχτεί από το Θεό για να τον δοξάζουν ημέρα νύχτα, καθώς είδε και η όραση ο Ισαΐας να φωνάζουν τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ. Αυτό είναι όσα ξέρουμε για τον ουρανό, πολύ λίγα. Μία μαρτυρία έχουμε του Αποστόλου Παύλου, ότι τον ανέβασε ως τρίτου ουρανού, ο Χριστός όπου είδε, άκουσε, όχι είδε, άκουσε πράγματα ανεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται εις τους ανθρώπους να ανέβουν. Αν δούμε τώρα για το χαρακτήρα του Θεού, γιατί θα αρχίσουμε πρώτα με το έργο του Θεού, ο Θεός είναι ο ένας, ο δημιουργός, ο ποιητής ορατώντε και αοράτων. Και είναι ο μόνος ο οποίος κατοικεί στο όρος, όπως είπαμε, το υψηλό, το απρόσιτο, είναι φως. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού. Δύο είναι τα κύρια και μοναδικά χαρακτηριστικά, ο Θεός είναι φως και ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι πηγή φωτός και ο Θεός είναι και αγάπη. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το Θεό, αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται ιδιαίτερο στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός είναι, εγώ είμαι, είπε ο ίδιος, το φως του κόσμου. Και αργότερα είπε, εσείς είστε το φως του κόσμου. Σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός παίρνει φως εκ φωτός Θεού αληθινού, όπως λέει πάλι το σύμβολο της πίστεως, φως εκ φωτός Θεού αληθινού, παίρνει σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, γιατί δεν θα μιλήσουμε τώρα για τον Θεό, α, τον Λόγο του Θεού, αλλά ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς παίρνει φως από τον Πατέρα και δίνει στους ανθρώπους και εμείς παίρνουμε φως από τον Χριστό και είμαστε το φως του κόσμου τούτου. Ο Θεός λοιπόν αφού έφτιαξε τον ουρανό, τον ολοκλήρωσε, τον τελειοποίησε. Ε, το τέλος, το, στο τέλος των αιώνων ένα ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος λέει «Δεν ξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, ύστερα από όλα αυτά, ύστερα από το έργο του Θεού, αλλά εν ότι θέλωμεν είστε όμοι με τον Χριστό». Και αυτό είναι αρκετό, δηλαδή θα πάρουμε το σώμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού σπουδαίο, μεγάλο, μεγαλείο <Και> αλλά ακόμη περισσότερο αδερφοί λέει και κάτι που δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε να το καταλάβουμε, να το εννοήσουμε στο τέλος λέει ότι εμείς θα βασιλεύσουμε εις τους αιώνες των αιώνων προσφανώς τη βασιλεία του Θεού βέβαια δεν μπορούμε να φανταστούμε και κανένα μυαλό ανθρώπινο δεν μπορεί να το α, υπολογίσει, να το φανταστεί και ακόμη περισσότερο και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Ευαγγελίο Του δεν μας το εξήγησε. Τώρα όμως να δούμε πώς εργάζεται ο Θεός. Ο Θεός έφτιαξε λοιπόν τον ουρανό και τη γη, έφτιαξε τους ανθρώπους και έφτιαξε τον άνθρωπο ένα ιδιαίτερο πλάσμα κατώτερο των αγγέλων, όχι λίγο κατώτερο των αγγέλων όπως λέμε εμείς αλλά για μικρό χρονικό διάστημα κατώτερο των αγγέλων. Γιατί ο, Θεός, γιατί ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο για να γίνει όμοιος με τον Χριστό, ανώτερος των αγγέλων. Για μικρό χρονικό διάστημα, για βραχή, τι, όπως λέει, έφτιαξε τον άνθρωπο κατώτερο των αγγέλων και πράγματι όσο και να υπολογίσουμε τη ζωή του ανθρώπου, αλλά όσο και να υπολογίσουμε την ε, περίοδο μέχρι την Ανάσταση, αν τη συγκρίνουμε με την αιωνιότητα, είναι πολύ μικρό το χρονικό αυτό διάστημα. Έφτιαξε ο Θεός λοιπόν τον άνθρωπο, τον Αδάμ, ιό του όπως λέει, με τα χέρια του από το χώμα, από τη γη την οποία έφτιαξε και ενεφύσισε από το πνεύμα του μέσα και έκαμε τον άνθρωπο ψυχή ζώσα. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι καταδικασμένος, έτσι είναι φτιαγμένο να υπάρχει αιώνια. Δεν υπάρχει θάνατος στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πιο σωστά γιατί θάνατος υπάρχει. Δεν υπάρχει εξαφάνισης δεν πρόκειται να εξαφανιστούμε με την έννοια λοιπόν της, του, της εξαφάνισης ω θάνατο, που δεν είναι αυτή η σωστή δεν υπάρχει με την έννοια όμως του θανάτου ως απομάκρυνση από την παρουσία του Θεού δυστυχώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε όλους τους ανθρώπους γιατί όπως είπαμε ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο πρώτον κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του δεύτερον να γίνει όμοιος με τον Ιησού Χριστό τρίτον να κατοικήσει στα εκείματα του ουρανού και τέταρτον να βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων όμως εκτός από την αιώνια ζωή που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον άνθρωπο υπάρχει και η απώλεια η οποία όμως δεν είναι φτιαγμένη για τον άνθρωπο αλλά είναι φτιαγμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού όμως δυστυχώς ο άνθρωπος μπορεί να πλανηθεί από ένα όν το οποίο είναι ανώτερο για μικρό χρονικό διάστημα του ανθρώπου που είναι ο διάβολος και η αγγέλη του, τα δαιμόνια δηλαδή, ο πλανών της νικουμένη όλη όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ε, να πλανηθεί και να απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού. Το κατάφερε και το κατάφερε ευθύς εξ αρχής ο διάβολος. Και το επέτρεψε ο Θεός. Πώς το κατάφερε όταν έφτιαξε ο Θεός ένα υπέροχο κήπο και έθεσε τον άνθρωπο μέσα και μάλιστα διεπίστωσε ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος και έφτιαξε από την πλευρά του και την Εύα και εκεί είχαν τα πάντα και μάλιστα η δημιουργία ήταν απολύτως τέλεια ο Θεός όμως επέτρεψε να εισέλθει και ο διάβολος και μάλιστα με τη μορφή του φρονιμότερου ζώου και ήξερε πάρα πολύ καλά ο Θεός ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στο διάβολο να τον πλανήσει. Το οποίο και έγινε. Πλανηθείς ο άνθρωπος, εξορίστηκε από την παρουσία του Θεού από τον παράδεισο Πλανηθείς δηλαδή αποστατή σα, γιατί αυτή είναι η πλάνη η οποία απομακρύνει τον άνθρωπο από, την, από τον παράδεισο, από την Εδέμ και από την παρουσία του Θεού και από την επικοινωνία του με τον Θεό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός επισκεπτόταν κάθε δειλινό τον άνθρωπο και συνομιλούσε μαζί του. Η πλάνη λοιπόν του διαβόλου προς τον άνθρωπο δεν είναι άλλο από την αποστασία. Δεν μπορεί να αποστατήσει ο άνθρωπος από μόνος του, πλανόμενος από το διάβολο αποστατεί. Και δεν μπορεί να πλανήσει ο διάβολος τον άνθρωπο, αν ο άνθρωπος δεν λησμονήσει, δεν ξεχάσει, δεν λάβει υπόψη του σοβαρά το θέλημα του Θεού. Αν δεν αγαπήσει τον Θεό, να επιθυμεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την παρουσία του Θεού. Όμως ο Θεός δεν έφτιαξε ένα πλάσμα αποτυχημένο, έφτιαξε ένα πλάσμα πετυχημένο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι τέλειος. Ό,τι φτιάχνει ο Θεός είναι τέλειο. Ιδίω δε ο άνθρωπος που είναι κατά την εικόνα και τον ομοίωση για αυτού, είναι τέλειος. Σαν άνθρωπος. Πλανήθηκε, αποστάτησε, απομακρύνθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός έπαψε να τον αγαπάει, ή έπαψε να ενδιαφέρεται για αυτόν, και αυτό είναι ένα φοβερό μάθημα το οποίο πρέπει να έχουμε εμείς, σαν γονείς, σαν αδελφοί, σαν αδελφές, σαν πρεσβύτεροι, σαν εργάτες, και αν πλανηθεί ο άνθρωπος, δεν πάβουμε να ενδιαφερόμεθα για αυτόν και να έχουμε την ίδια σοβαρή αγάπη που είχαμε πάντοτε προς Αυτόν. Οποιοςδήποτε και να είναι Αυτός. Οποιοςδήποτε. Γιατί ο Χριστός είναι δεδομένο ότι αγαπάει όλους τους ανθρώπους και τι θέλει από τους ανθρώπους να φέρει την καρδιά τους σε μετάνοια και να έρθουν προς τον Χριστό και να λάβουν ζωή αιώνια. Ο Θεός λοιπόν δεν έπαψε ποτέ να αγαπάει τον άνθρωπο και μάλιστα ευθύ εξ αρχής είχε προσδιορίσει και σχέδιο και έργο σωτηρίας του ανθρώπου. Και μάλιστα το είχε περιγράψει, απευθυνόμενος προς τον διάβολο, ότι το σπέρμα της γυναικός είναι κάτι παράδοξο, σπέρμα η γυναίκα δεν έχει, αυτό το ξέρουμε όλοι. Το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή σου και εσύ θα, την πτέρνα, θα τσιμπήσεις την πτέρνα αυτού και δεν ήταν άλλος από τον Ιησού Χριστό. Το έργο λοιπόν του Θεού αδερφοί αγαπητοί είναι πρώτον γιατί θα δούμε τώρα το έργο του Θεού Πατρός θα δούμε το έργο του Λόγου του Θεού και θα δούμε και το έργο του Πνεύματος του Αγίου καθώς είναι γεγραμμένο στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη μη γυρίστε εσείς διότι τρει είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Αυτός είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό, ο πατέρας, προσοχή, όχι ο Υιός, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Ο πατέρας λοιπόν είναι ο Δημιουργός. Σε αυτού προέρχεται Πάσα Πατριά. Είναι ο Δημιουργός. Το σχέδιό του το έχει έτοιμο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του. Κανένας δεν μπορεί να νικήσει το διάβολο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί στο διάβολο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από την πλάνη του διαβόλου. Κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει δηλαδή εν τέλει από το θάνατο. Αλλά ο άνθρωπος ζει μέσα στο φόβο του θανάτου, καθώς το κράτος και την εξουσία του θανάτου την έχει στα χέρια του ο διάβολος, λόγω και με την παράβαση του ανθρώπου. Ο παραβάτης, καθώς είναι γεγραμμένο ο μισθός της αμαρτίας, είναι θάνατος. Το πρώτο έργο λοιπόν του Θεού είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και εδώ θα δώσουμε σημασία, είναι το πρώτο κύριο σημείο, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, να δεχθεί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, η ανθρωπότητα, αυτόν τον οποίο ο Θεός θα στείλει για τη σωτηρία του. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε στην ιστορία της ανθρωπότητος, δεν είναι εύκολο ούτε στην ιστορία ενός εκάστο ανθρώπου εξ Είναι έργο μέγα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να δεχθεί ο άνθρωπος αυτόν τον οποίο ο Θεός θα του στείλει για τη σωτηρία του. Και δεν θα ασχοληθούμε τώρα τόσο πολύ με τις προϋποθέσεις που δημιούργησε στην ανθρωπότητα, τις οποίες ξέρουμε και περιγραφικά και πολύ συνοπτικά αναφέρουμε ότι δημιούργησε καταρχάς τον Αβραάμ και ένα λαό μέσα από τον Αβραάμ, μετά τον λαό Ισραήλ, προχώρησαν τα χρόνια, έφτασαν τα χρόνια και μέσα από τον λαό Ισραήλ, μέσα από τη φυλή του Ιούδα, θα έβγαινε ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα σε λεπτομέρειες προετοιμασμένο το έργο του Θεού για την ανθρωπότητα και τον άνθρωπο ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου θα έδειχνε τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον είχε προετοιμασμένο προκαταβολής κόσμου και προφητευμένο πολύ πριν έλθει. Είναι ο περίφημος ο Άγγελιοφόρος, ο Άγγελος, ο Ηλίας όπως έλεγε ο προφήτης μεταφορικά που θα ερχόταν στη γη να μαρτυρήσει για τον Ιησού Χριστό δια Αγίου. Όπως λοιπόν για χρόνια και με λεπτομέρεια με απόλυτη σοφία εκμεταλλευόμενος όλες τις παραβάσεις, τις ανομίες, τις πονηριές του διαβόλου και τις καταστροφές ο Θεός προετοίμαστε τα πάντα για την έλευση του Ιησού Χριστού κατά τον ίδιο τρόπο εργάζεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας και να το πιστέψουμε για όλους τους άλλους. Με μεγάλη σοφία υπομονή, μαεστρία θα τολμούσα να πω, προετοιμάζει τις συνθήκες και τις καταστάσεις για να στείλει ο Θεός αυτόν που πρόκειται να σώσει τον άνθρωπο. Και έχουμε ακούσει ομολογίες, αλλά και βλέπουμε και στον εαυτό μας, άλλους από πολύ πλούσιοι τους κατέστρεψε, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να δεχτούν το Χριστό. Σε άσουλους έστειλε ένα πρόσωπο που το αγάπησαν, μια κοπέλα, ένας νέος αγάπησε μια κοπέλα η οποία σώθηκε και έφερε τον νέο στον Χριστό έφερε με ανθρώπους με πολλούς τρόπους θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και αν μετρηθούμε πως είμαστε θα δούμε έναν τρόπο για τον καθέναν από μας έχει βρει ο Θεός με μεγάλη σοφία, με μεγάλη υπομονή έχει προσδιορίσει τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο της σωτηρίας του ανθρώπου αν όμως τελικά το δεχτεί ο άνθρωπος. Ο Θεός ποιο είναι λοιπόν το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού είναι πρώτον όπως είπαμε να στείλει τον Ιησού Χριστό αφού όμως προηγούμενα προετοιμάσει τα πάντα για να είναι όσο το δυνατόν βεβαιότερον ότι ο άνθρωπος θα δεχθεί εν τέλει τον Χριστό όσο το δυνατόν βεβαιότερο. Εάν ο άνθρωπος τελικά δεν δεχθεί το Χριστό, σημαίνει ότι δεν θέλει. Δεν θέλει. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό που κάνει τα πάντα. Σημαίνει δεν θέλει. Και για να το πούμε πιο σωστά το δεν θέλει, δεν αποδέχεται, δεν πιστεύει. Και για να το πούμε πιο καλά θα πάμε γραφικά. Ποιο είναι λοιπόν το έργο του Θεού, το έργο του Θεού είναι να αποκαλύψει, να φανερώσει στους ανθρώπους ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Ιησούς Χριστός ομολογεί με παρησία και λέγει «Ουδείς δύνατε να έλθει προς εμέ, αν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατέρας, ο πέμψας με σ' Αυτόν». Κανείς δεν έρχεται σε μένα αν αυτόν δεν τον ελκύσει ο πατέρας προς τον οποίον με έστειλε. Να το δούμε αλλιώς μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Ο πατέρας Θεός τι λέει. Σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια. Δεν λέει σας αγάπησα προσδιορισμένο και απευθύνεται σε όλους μας και στον κάθε έναν ξεχωριστά από μας. Σε αγάπησα, σου λέει ο Πατέρας Θεός, με αγάπηση αιώνιο. Πρώτον, δεύτερον, σε ήλκησα με έλεος και σε ελκύω με την αγάπη μου. Εδώ θέλω αδερφοί αγαπητοί να κάνουμε μία μικρή παρένθεση και να πάμε εγώ θα το διαβάσω πάλι, μη το διαβάστε, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Κορινθίους, ο οποίος περιγράφει το έργο του Πατέρα, του Λόγου και του Πνεύματος του Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα είναι το αυτό. Το προσπερνάμε. Είναι δε και διαρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο Αυτός. Το προσπερνάμε. Εδώ μένουμε. Και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών, τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους, εν πάση. Άρα λοιπόν ο Θεός ενεργεί με ενεργήματα, απερίγραπτα, απίστευτα, καθώς ενεργεί τα πάντα για τον κάθε έναν από μας, δεν υπάρχει άνθρωπος με τον οποίο ο Θεός δεν ασχολείται. Δεν υπάρχει άνθρωπος τον οποίο ο Θεός δεν αγαπάει. Δεν υπάρχει άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός δεν εργάζεται. Με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία προσπαθώντας να τον ελκύσει με ένα χαρακτηριστικό που έχει την αγάπη του. Και με το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει φως. Ο Θεός είναι φως και ο Θεός την αγάπη. Δεν μιλάμε για τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου του, θα το δούμε στη συνέχεια. Και ακόμη ο Χριστός είναι η ζωή και η ανάσταση. Άλλο αυτό. Εμείς μιλάμε τώρα για τον Πατέρα Θεό. Με ενεργήματα λοιπόν. Αυτός που είναι η πηγή του φωτός. Τι κάνει με την παρουσία του σαν πηγή φωτός, σαν φως διώχνει το σκοτάδι όπου βασιλεύει ο διάβολος. Δηλαδή αποκαλύπτει και ζεσταίνει, αγκαλιάζει, μεθαλπορεί, πλησιάζει τον άνθρωπο με το χαρακτηριστικό της αγάπης. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο στο Θεό ο άνθρωπος μπορεί να βρει φως και μόνο στο Θεό ο άνθρωπος μπορεί να βρει αγάπη. Και ευχαριστούμε τον Πατέρα Θεό για τα ενεργήματα που έκαμε, που κάνει και δόξα το Θεό θα συνεχίζει να κάνει στη ζωή μας. Με ένα στόχο του, τη σωτηρία του ανθρώπου μέσα από τον άνθρωπο Χριστό Ιησού Μέσα από τον Χριστό Ιησού που είναι η Ανάσταση και η Ζωή Δεν ανεστήθηκε ο Λόγος του Θεού Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς αναισθήθηκε Δεν είμαστε όμω εδώ ακόμη, είμαστε στον Πατέρα Και ακόμη λέει κάτι πολύ σοβαρό Ιησούς Χριστός Στη σελίδα 941 και στο 65 δάφιο Και έλεγε ο Ιησούς 65 δάφιο κεφάλαιο 6 στην ίδια σελίδα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και έλεγε δια τούτο σας είπων ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου το πρώτο είναι λοιπόν κανείς δεν έρχεται προς εμέ αν αυτόν δεν ελκύσει ο πατέρας και πως θα τον ελκύσει με την αγάπη του πως θα τον ελκύσει με το φως. Θα στρέψει το φως επάνω στον Χριστό ο άνθρωπος να καταλάβει ποιος και τι είναι αυτός. Θυμηθείτε. Τι με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Άλλος σε λέει ο Ιερεμίας άλλος των προφητών, άλλος διάφορα, άλλος Βελζεβούλ, άλλος... Εσείς τι με λέτε ότι είμαι. Και ο Πέτρος λέει εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τι απάντησε ο Κύριος Πέτρο, δεν του είπε μπράβο, πολύ έξυπνος είσαι. Πώς το κατάλαβες. Αλλά του είπε πολύ απλά, Πέτρο, Σίμων, η έτου Ιωνά, άνθρωπε. Αυτό δεν στο σπούδασε, γνώρισε, αποκάλυψε άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να σου ή και να μου αποκαλύψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωρέος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Παρά μόνο ένας, ο πατέρας μου ο Ουράνιος. Άρα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, ένα ε, είναι βέβαιον σήμερα, ότι ο πατέρας μας ο Ουράνιος μας αποκάλυψε και γνωρίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που πολλοί λένε υπήρχε δεν υπήρχε έζησε δεν έζησε είναι φανταστικό πρόσωπο δεν είναι ένα είναι βέβαιο ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ο οποίος εγεννήθη εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου στη Βιθλέμ είναι ο λόγος του Θεού που έγινε σάρξ και περιεπάτησε πλήρης χάριτος και αληθείας ανάμεσα στους ανθρώπους Είναι ο σωτήρας του κόσμου Είναι το αρνείον το εσφαγμένο Είναι ο αμνός του Θεού Ένα είναι βέβαιο Ότι αυτή τη γνώση δεν την είχαμε Και ποτέ δεν υπήρχε περίπτωση να την έχουμε Αν δεν ερχόταν ο Θεός να μας την αποκαλύψει Να μας τη φανερώσει και τώρα είναι το κρίσιμο, κρισιμότατο σημείο. Ο Θεός λοιπόν έχει αυτό το έργο, έχει αυτή την αποστολή, αυτή είναι η προσπάθεια και ο Χριστός είπε ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Άλλο το έργο του πατέρα μου, άλλο το έργο το δικό μου. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι όταν θα έρθει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου και μια φορά και δυο και τρεις και 23 και 123 με αγωνία τον βλέπεις αυτόν είναι αυτός που σώζει είναι αυτός που εγώ απέστειλα είναι ο Θεός που έγινε σάρκα τον βλέπεις αυτόν αν ο άνθρωπος τώρα απιστήσει που δεν είναι εύκολο αλλά δεν είναι και δύσκολο στα ενεργήματα του Θεού στη ζωή του ανθρώπου τότε θα έρθει σε αυτόν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αποκεκριμένον. Σε ποιους είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και λέει η Γραφή εις Πάει χαμένοι. Μα γιατί Κύριε τους λες χαμένους επειδή είναι άπιστη έχει τη δυνατότητα ο διάβολος να τυφλώσει το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού Άρα λοιπόν το κρίσιμο σημείο της σωτηρίας του ανθρώπου είναι θα δεχθείς ή δεν θα δεχθείς αυτόν που ο Θεός σου αποκαλύπτει. Και το να αποκαλύψω εγώ σε σένα μία αλήθεια είναι εύκολο, δύσκολο. Το να αποκαλύψω σε σένα εγώ τον Ιησού Χριστό είναι αδύνατον. Αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Το να αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να είναι πολύ απλό. Εκτός αν η καρδιά του ανθρώπου δεν τον δέχεται με κανένα τρόπο. Γιατί, γιατί έχει δεχτεί άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτή η καρδιά. Αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή, πατημένη γη. Πάει Πα, πατημένη γη. Έχει άλλα πράγματα πολύ πιο σοβαρά. Τώρα έχω γνωρίσει ανθρώπους. Τώρα τι μας λες για τον Χριστό. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογος άνθρωπος, εξαιρετικό μυαλό, πήρε υποτροφία Fulbright και πήγε στο MIT και σπούδασε στο, στην Αμερική. Το MIT είναι, νομίζω, το καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο, περιορισμένες οι θέσεις, σχεδόν μόνο με υποτροφία πας εκεί. Ένας από τους λιγοστούς Έλληνες που πήγε και όταν γύρισε με πτυχία μάστερς δοκτορά πυρηνικής α, φυσικής. Μου λέει, θέλεις, μου λέει, είμαστε πολύ φίλοι όταν ήταν στην Ελλάδα. Θέλεις να έρθεις, μου λέει, σε μία οργάνωση που εκεί θα σου εξασφαλίσουν τα πάντα. Και η πρώτη ερώτηση που έκανα ήταν, είναι θρησκευτική, όχι, μου λέει, καθόλου θρησκευτική. Γιατί εγώ τον είχα γνωρίσει και τον γνώριζα σαν φίλο όταν είμαστε μικροί, συνομήλικοι, ένα χρόνο μικρότερο από μένα ήταν, στι χριστιανικέ μαθητικέ ομάδε, τι λεγόμενε ΧΜΟ τότε. Πιστό, καλό, πολύ γλυκό παιδί. Και πολύ καλό φίλο μου. Και τον πίστεψα. Του λέω: Ναι, θέλω να έρθω. Και οι υποσχέσει που μου έδωσε χωρί αντάλλαγμα. Για μένα, για την οικογένειά μου ήταν απίστευτε. Και σε μένα και στη γυναίκα μου, την Άννα, παιδιά είμαστε τότε, ήταν μόλις είχε γεννηθεί ο Ντίνος. Ούτε ενό έτου δεν θα ήταν ο Τίνο. Μιλάω τώρα 76-77. Και όταν συμφωνήσαμε, βρεθήκαμε, ήμουν τελευταίο απόγευμα, ήρθε σπίτι και μου λέει: Αύριο φεύγουμε. Είχε κλείσει ραντεβού. Είχαν έρθει κάποιοι από την Αμερική τέλο πάντων να γνωριστούμε. Δεν ξέρω τι θα κάναμε. Και του έκανα μια ερώτηση. Του λέω: Πε μου, βρε παιδί μου, βρεχάρη, εκεί πιστεύετε στο Θεό. Ε, βέβαια μου λέει: Πιστεύω στο Θεό. Αλλά δόξα στον Θεό. Στο Χριστό πιστεύετε, αλίμονο μου λέει. Και πώς μου ήρθε τώρα και μην μου πείτε ότι ήταν ανθρώπινη σκέψη ή λόγια. Του λέω πιστεύετε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Ότι είναι ο Θεός. Ε όχι μου λέει και Θεός. Ο Χριστός. Ναι κάτσε κάτσε κάτσε. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μου λέει όχι. Και θυμάμαι σηκώθηκα όρθιος και του λέω χάρη τελειώσαμε. Μου λέει δεν κατάλαβα, τελειώσαμε του λέω. Μα μου λέει τι είναι αυτά που λες Γιώργο, χάρη τελειώσαμε. Έφυγε δεν το ξαναείδα, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω δεν το ξαναείδα. Δεν θέλω να αναφέρω από τον Άμβωνα, το τέλος του δεν ήταν καθόλου καλό. Φοβερά άσκημο, πνευματικά άσκημο. Εύχομαι το τέλος το δικό μου να είναι καλό στην παρουσία του Θεού. Γιατί δεν το έχουμε εξασφαλισμένο αδελφοί, ο υπομένος έως τέλος θα σωθεί. Τίποτα. Μην πούμε ότι είμαστε εντάξει, ο υπομήνας έως τέλος θέλει σωθεί. Και αναρωτιέμαι τώρα, λέω καλά, αυτός ο τόσο έξυπνος άνθρωπος δεν μπορούσε να αποδεχτεί, να πιστέψει, να καταλάβει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο, ο Θεός ο αληθινός. Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί είναι γραμμένο το μυστήριον της ευσεβείας είναι μεγά. Ο Θεός ήλθε εν σαρκί. Είναι μυστήριο αδελφοί για τους ανθρώπους και ο άνθρωπος πρέπει να απορρίψει πάρα πολλά πράγματα για να δεχθεί το Χριστό. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να απορρίψει. Πρέπει να απορρίψει τις φιλοσοφίες που ήξερε, αν είχε. Τις φιλοδοξίες. Πρέπει να απορρίψει πάρα πολλά πράγματα για να δεχτεί η καρδιά του το Χριστό. Ιδιαιτέρως πρέπει να ταπεινωθεί. Πρώτον, δεύτερον, να συντριβεί η καρδιά του. Και τρίτον, και το σημαντικότερο, να απορρίψει τις προτάσεις και του δελεασμούς του διαβόλου. Να ξεφύγει από την πλάνη, από τις παγίδες. Εάν δεν ήταν ο Θεός που εργάζεται αυτό το έργο, κανένας μας δεν μπορούσε να σωθεί. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να δεχθεί το Χριστό. Δεν είναι απλό πράγμα αδελφοί να πεις ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και μιλάω για καλούς ανθρώπους, για ευσεβείς ανθρώπους. Είναι μυστήριο. Δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να το αποδεχθεί. Δεν γίνεται. και ευχαριστούμε τον Θεό που σήμερα εμείς το έχουμε αποδεχτεί. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα των ενεργημάτων του Θεού που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το αποτέλεσμα. Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν αρχίζει ο Θεός τώρα να δίνει εξουσία έδωκεν εις αυτούς εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού αλλιώς και θέλω να το διαβάσω εγώ μόνος μου είναι από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη λέει ο Απόστολος Πέτρος ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ώστες κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε ημάς, ποιος, ο Θεός. Εις ελπίδαν ζώσαν. Δηλαδή, δηλαδή σου αποκαλύπτει τον Χριστό ή τον δέχεσαι ή δεν τον δέχεσαι. Αν δεν τον δέχεσαι, αν δεν τον δεχτείς, μένεις στο σκοτάδι, μακριά από το φως και στην παγωνιά μακριά από τη ζεστασιά της αγάπης του Θεού. Ζεις στο θάνατο. Αυτό είναι ο θάνατος. Μακριά από το Θεό. Σκοτάδι και παγωνιά. Εάν τον δεχτείς, τότε σε φέρνει ο Θεός το φως, σου αποκαλύπτει την αγάπη Του και κατά το πολύ έλεος αυτού, σου δίνει την εξουσία να γίνεις τέκνο Θεού πως σε αναγεννάει η ελπίδα ζώσα και είμαστε τέκνα Θεού αλλά όχι με τα πάσης βεβαιότητος μόνο εάν υπομείνουμε έως τέλους και εδώ αδερφοί αγαπητοί δεν τελειώνει το έργο του Θεού αλλά έχει μία εντολή ο Θεός για μας και θέλω να τη διαβάσουμε αυτή την εντολή που σφραγίζει το έργο του Θεού είναι σε σελίδα 1082 στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου στο τρίτο κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο μία φορά είναι γραμμένη αυτή η εντολή και αυτή είναι η εντολή του Θεού σε ποιους σε αυτούς του οποίους έχει δώσει εξουσία να είναι, να γίνουν τέκνα Θεού, σε αυτούς που έχει αναγεννήσει η ελπίδα ζώσα, σε εκείνους τους οποίους έκανε παιδιά του. Μία είναι η εντολή του Θεού. Με δύο, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Πρώτον, και αυτή είναι η εντολή του Θεού. Το να πιστεύσωμεν, εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αυτό είναι η εντολή αλλά και το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού είναι να μας αποκαλύψει τον Χριστό και η εντολή του είναι να συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Γιατί λέει τον Ιησού Χριστό όνομα και δεν λέει τον Ιησού Χριστό, Γιατί υπάρχει ένα μοναδικό όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα τέτοιο. Μόνο ένα όνομα υπάρχει σε όλο το πνευματικό ορατό και αόρατο σύμπαν. Και αυτό το όνομα λέγεται Κύριος. Και αυτό το όνομα δόθηκε στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος παρέμεινε αναμάρτητος, κατά τα σγραφάς, υποτασσόμενος στο θέλημα του Θεού. Σταυρώθηκε, κατά τα σγραφάς, αναμάρτητος υποτασσόμενος στο θέλημα του Θεού πέθανε αναμάρτητος ετάφη και η δικαιοσύνη του Θεού τον ανέστησε και καθώς τον ανέστησε και του έδωσε το πρώτο μοναδικό σώμα σάρκα και οστά το σώμα της Αναστάσεως σε αυτόν έδωσε πάσαν την εξουσίαν στον ουρανό και στη γη έδωσε πάσαν την εξουσία να κρίνει ζώντας και νεκρούς και έδωσε εις αυτόν το υπερπάν όνομα μπροστά στο οποίο θα, κρίνει, θα κλείνει πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κυρίων Η εντολή λοιπόν του Θεού είναι μην πάβει αδερφέ να εμπιστεύεσαι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκεί είναι η αγωνία και η προσπάθεια του διαβόλου. Εκεί είναι η συντριβή και η ήττα του διαβόλου. Να σε κάνει να χάσεις την εμπιστοσύνη σου στο υπερπάνω όνομα. Να σε κάνει να μην πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός και θέλει και μπορεί να σε κάνει να αμφισβητήσεις την αγάπη του Χριστού τη σωτηρία του τα χαρακτηριστικά του τα οποία πριν τελειώσουμε θέλω να τα διαβάσουμε από τον Ισαία τον προφήτη είναι και αν θέλετε να το δούμε μαζί είναι στη σελίδα 627 στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 6 Θέλει να σε κάμει να χάσεις την εμπιστοσύνη σου Σε αυτό το όνομα που είναι Πεδίο εγενήθη εις ημάς Υιός εδόθη εις ημάς Πρώτον Η εξουσία θέλει είστε πάντοτε επάνω σε Αυτόν Αυτός έχει όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Μην το ξεχανά, ξεχάσεις αυτό. Είναι η εντολή του Πατέρα Θεού. Δεύτερον, και το όνομα αυτού, στο οποίο πιστεύουμε, θα καλεστεί πρώτον θαυμαστός. Κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλία. Ποιος? Το όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμηθείτε τι είπε αδερφή ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Εσύ έρχεσαι με όπλα σπαθιά και κοντάρια και εγώ έρχομαι εν το του Κυρίου των Δυνάμεων. Μην το ξεχνάς αυτό. Μην ξεχνάς, μην ξεχάσεις και μην πάψεις να πιστεύεις ότι κάνει θαύματα. Μην, μην. Δεν εργάζεται με τη λογική την ανθρώπινη. Έχει ξεπεράσει τη λογική την ανθρώπινη. Δεν εργάζεται με τις φυσικές δυνάμεις. Είναι πάνω από τις φυσικές δυνάμεις. Κάνει θαύματα. Αμήν αδερφοί. Δεύτερον, είναι σύμβουλος. Δεν σε έσωσε και σε εγκατέλειψε. Είναι δίπλα σου. Για να σε συμβουλεύει πάντοτε, πότε. Όταν τον ρωτάς. Ζητείτε το πρόσωπον αυτού και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Εντολή Θεού, μη μπάψεις να εμπιστεύεσαι το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι ο μόνος σοφός σύμβουλος για τον άνθρωπο. Τρίτον, δεν είναι Θεούλης, είναι Θεός ισχυρός. Είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς αλλά δεν πάβει ποτέ και δεν έπαψε ποτέ να είναι ο Θεός ο ισχυρός. Το επόμενο στην αιώνια ζωή θα υπάρχει το αρνίον το εσφαγμένον αλλά ο Λόγος του Θεού θα είναι ο Πατήρ του μέλλοντος αιώνα. Θα γίνει πάλι τα πάντα εν πάση. Όταν θα υποταχθούν τα πάντα κάτω από τα πόδια του Χριστού από τον Πατέρα και ο Πατέρας θα υποταχθεί και Αυτός κάτω από, τα πόδια, κάτω από τον Πατέρα. Αυτός που τώρα είναι ο φίλος σου, Σε ευχαριστούμε Κύριε ο γλυκός σωτήρας σου αυτός τότε θα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος μην το ξεχάσεις ποτέ και μην πάβεις ποτέ να το εμπιστεύεσαι και τέλος είναι ο άρχον της ειρήνης αν θέλει ειρήνη στη ζωή σου ένα είναι ο άρχον της ειρήνης ο Χριστός η εντολή λοιπόν του Θεού Μετά από το έργο του Θεού Να αποκαλύψει τον Χριστό να τον δεχτείς Είναι μην πάψει να τον εμπιστεύεσαι Πρώτον Και δεύτερον Το ίδιο σοβαρό Και να αγαπώμε αλλήλους Καθώς έδωκεν εντολή εις εμάς Να αγαπώμε αλλήλους καθώς ο Χριστός μας έδωσε εντολή. Η δεύτερη εντολή, κύρια εντολή του Θεού είναι να υπακούσεις στην εντολή του Χριστού να αγαπάς τον αδελφό σου. Μην το ξεχάσεις. Μην ξεχάσεις να αγαπάς τον αδελφό σου. Όπως ο Χριστός αγάπησε. Μην ξεχάσεις να τον εμπιστεύεσαι και μην ξεχάσεις ότι σου χάρισε αδελφό, αδελφή, αδελφούς. Γιατί. Γιατί αν με έναν αδελφό λιγοστέψει η αγάπη σου, τα χάσες όλα. Είναι σαν να έχασες την πίστη σου. Έχασες την πίστη σου από τον Χριστό, τα χάσες όλα. Όλα, τέλειωσε. Έφυγες από το φως και πήγες στο σκοτάδι. Έφαγες από την αγάπη και πήγες στο μίσος. Έφαγες, έφυγες από τη ζωή την αιώνιο και πήγες στην απώλεια την αιώνιο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Αν πάψεις να αγαπάς έναν αδελφό σου. Έναν, έναν, έναν. Τον ελάχιστο, το μεγαλύτερο, το διπλανό σου. Έναν. Τότε λέει η Γραφή, όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του, η αλήθεια που είναι ο Χριστός δεν μένει σε Αυτόν και ο οποίος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος Ποια είναι λοιπόν η εντολή, το έργο του Θεού να μας αποκαλύψει το Χριστό ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να μας αναγεννήσει και ποια είναι η εντολή του Θεού, το επαναλαμβάνω μπορεί να έκανα λάθος, ποια είναι, ποια είναι το έργο του Θεού να μας αποκαλύψει το Χριστό ώστε να Του δώσουμε την ευκαιρία να μας αναγεννήσει η ζωή νεώνιων, η μάρα αμάραντων, αμίαντων, ασάλευτων που είναι πεφυλαγμένοι στους ουρανούς για μας και, να, και, να, και η δεύτερη εντολή είναι να μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να αγαπάμε τα αδέλφια μας γιατί είτε την πίστη μας χάσουμε στο όνομά Του είτε πάψουμε να αγαπάμε έναν αδελφό μας χάσαμε τα πάντα. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Και βέβαια δεν μπορώ να το παραλείψω γιατί είναι κάτι που με ακολουθεί από την ημέρα που πίστεψα και θέλω να το διαβάσουμε μια φορά ακόμη. Είναι σελίδα 588 από τις παροιμίες. Είναι κάτι πολύ τρυφερό, πολύ γλυκό που μόνο ο Θεός μπορεί να μας το δώσει είναι από το έκτο κεφάλαιο των Παριμιών, 20 εδάφιο πρώτον η μου φύλατε την εντολή του πατρός σου που είναι να πιστεύεις πάντοτε στο όνομα του Χριστού και να αγαπάς πάντοτε τον αδελφό σου δεύτερον μην απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου που είναι η διδαχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που θα τη δούμε στο επόμενο μάθημα την οποία διδαχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας την έφερε ο Χριστός αυτά τα δύο χαρακτηριστικά την εντολή του Θεού και τη διδαχή των Αποστόλων εάν τα έχουμε μας εξασφαλίζεται αυτή η γλυκή της, η τριφερότης που περιγράφεται στο 22 εδάφιο όταν περπατάς ο Θεός θα σε οδηγεί όταν κοιμάσαι ο Θεός θα σε φυλάτει και όταν ξυπνήσεις θα συνομιλεί με σένα και να σας εξομολογηθώ κάτι ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησα στον Κύριο εκτός από την σωτηρία της ψυχής μου λέω θέλω Κύριε μου σε όλη μου τη ζωή όταν περπατάω να με οδηγείς εσύ. Όταν κοιμάμαι να με φυλάς εσύ. Και όταν ξυπνάω αν θέλεις να συνομιλείς μαζί μου. Και αδερφοί δεν είναι προσωπολίτη ο Θεός. Δεν είναι προσωπολήπτης. Δύο πράγματα. Την εντολή του Θεού που την ακούσαμε και είναι η σφραγίδα της σωτηρίας μας και το νόμο της μητρός μας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η Διαθήκη το έργο του Χριστού που με τη χάρη του Χριστού θα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Ο Κύριος να μας ευλογεί.